Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι και καλησπέρα. Όλα μαζί πάλι τα λέμε, γιατί έτσι ξεκινάει η εκπομπή, θα γίνει τελικά συνθηματικό. Η εκπομπή η οποία αναφέρεται σε όλες τις ζώνες, σε όλο τον κόσμο, καθότι η φωνή της Ελλάδας, η ελληνική φωνή πηγαίνει παντού, σε όλο τον κόσμο που υπάρχουν Έλληνες και φιλέλληνες, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το αναφέρουμε. Έχουμε γνωρίσει παντού στον κόσμο ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν ιστορικά, πνευματικά και πολιτιστικά την Ελλάδα, και είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό το να υπάρχει και μια μεγάλη κατάκτηση της ίδιας της ιστορίας μας. Σήμερα 5η 21 το Οκτώβρη 2021, πολλά 21 πέσανε παιδιά, εδώ και η Κατερίνα η Χούπα, η καλή μας συνάδελφος, η οποία έχει και την δημοσιογραφική επιμέλεια, φοράει και ένα χαρακτηριστικό μπλουζάκι με το νούμερο 21. Εμάς βέβαια που έχουμε τρέλα με την ΑΕΚ εδώ, όπως ο φίλος ο Στέλιος Καμπουρόπουλος που κάνει την μίξη του ήχου, το 21 μας παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Θα ταξιδέψουμε σήμερα, θα ταξιδέψουμε πίσω και στο χρόνο, αλλά και στην άλλη άκρη, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, σε ένα φίλο ο οποίος δεν είναι ΑΕΚ φυσικά, έτσι θα μας τα πει όλα αυτά. Ένας αναγνωρισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο μουσικός, με ιστορικές αναμνήσεις, τις οποίες και θα μας αναφέρει σήμερα. Θα πάμε πίσω στο 1979, στο Carnegie Hall, για να δούμε πώς πρωτομπήκε το ρεμπέτικο σε αυτό το ναό της κλασικής μουσικής εκεί στην Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε πολλά να πούμε με τον Γρηγόρη Μανινάκη, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε σε μια βάρβαρη για τη Νέα Υόρκη ώρα, 5 η ώρα τα ξημερώματα. Αλλά για να τον γλυκάνουμε και τον Γρηγόρη, να γλυκάνουμε και εσάς, λέω, να προϋπαντήσουμε τον ίδιο, αλλά και εσάς, με ένα τραγούδι, «Παραπονιέμαι στον Ντουνιά». Και μετά θα πούμε και την ιστορία, καθότι θα έχουμε και τον Γρηγόρη κοντά μας. Ships.
το παραπονώ. Στο τάφο μου θα κλείσω κι ύστερα το παραπονώ. Στο τάφο μου θα κλείσω. Πάμε λοιπόν στη Νέα Υόρκη για να συναντήσουμε τον Γρηγόρη Μανινάκη. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα, Νίκο. Ακριότατο σε ακούω για πρωί-πρωί. Πώς τα καταφέρνεις τόσο νωρίς? Έχω ξυπνήσει μια ώρα πριν για να είμαι να φροσκαριστώ λιγάκι. Τουλάχιστον να μπορώ να μιλάω καθαρά. Ένα κρύο ντους, λέει, ένας καφές και κάτι γίνεται. Να ξυπνήσουμε. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Τώρα από ποια άποψη να πούμε τα πράγματα? Από πολιτική άποψη, από πολιτιστική, από τι θέλεις. Ας μην μιλάμε για πολιτικά, όχι, όμως, πιο... γιατί πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ναι, ναι, ένα πιο ελαφρύ πράγμα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μπράβο. Του τύπου έχει κρύο, είναι αυτό, έχουμε ηρεμήσει λίγο με την πανδημία, κάτι έτσι πιο σημερινό. Ο καιρός είναι πολύ καλός. Ξέρεις, τη Νέα Υόρκη την έχει ζήσει, mm-hmm. Το φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή της Νέας Υόρκης, είναι το φθινόπωρο. Ναι. Πόσους βαθμούς έχει τώρα, έχει... πες το σε Fahrenheit. Τώρα σε Fahrenheit είναι πάνω από 70, ας πούμε, και 70-75. Εκεί ναι, σαν να λέμε καλά. Γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ναι, και λίγο παραπάνω. Ωραία, ναι. Και λίγο παραπάνω, τέλεια. Λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι «Παραπονιέμαι στον Ντουνιά», ένα τραγούδι του Γιώργου του Κάβουρα, αλλά θα ήθελα λίγο και την ιστορία του τραγουδιού αυτού, πότε το έγραψες. Κοίτα, το τραγούδι αυτό, για να πούμε την ιστορία του όπως λες πολύ σωστά, είναι του Κώστα Σκαρβέλη, του συνθέτη. Είναι του Σκαρβέλη, δεν είναι του Κάβουρα. Ο Κάβουρας είναι αυτός που το τραγούδισε. Που το τραγουδάει λοιπόν, έτσι έχει. Ναι, τραγουδάει. Ο Σκαρβέλης λοιπόν έγραψε το τραγούδι και μάλιστα το τραγούδι ηχογραφήθηκε. Ήταν ο τελευταίος δίσκος του Σκαρβέλη το 1940 με την Οντεόν που είχε το τραγούδι αυτό, το οποίο το ερμήνευσε ο μεγάλος Κάβουρας, η μεγάλη αυτή φωνή του ρεμπέτικου. Από το 1935 έδινε τη δουλειά του ο Σκαρβέλης στον Κάβουρα. Τον εμπιστευόταν πάρα πολύ, έτσι. Ο Σκαρβέλης έχει ρίζες από τη Σμύρνη, οπότε είναι από αυτούς τους μουσικούς οι οποίοι ήρθαν μετά την καταστροφή στην Ελλάδα και δημιουργήσαν. Ήταν και η πρώτη γενιά, αν θες, η πρώτη κλασική περίοδος του ρεμπέτικου, όπως την αναφέρουν οι ρεμπετολόγοι. Ήταν αυτοί, ας πούμε, οι συνθέτες και οι μουσικοί που είχαν έρθει από τη Σμύρνη. Μετά ακολούθησε η γενιά του Βαμβακάρη, μετά ο Τσιτσάνης και οι Αθηναϊκές Κομπανίες. Αυτά τα έχουν αναλύσει οι ρεμπετολόγοι. Βέβαια συνδέονται όλα μεταξύ τους, αλλά αφού μιλάμε για τον Σκαρβέλη, αυτός ήταν, είχε ρίζες από τη Σμύρνη. Μάλιστα. Το 43 στις 20 του Φλεβάρι έφυγε ο Γιώργος ο Κάβουρας από εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ τραγουδούσε στο μαγαζί του φίλου του Στελάκη Περπινιάδη στο Χαϊδάρι. Και μάλιστα λοιπόν, για τον. Τώρα, για πες το, συνέχισε για να τον Κάβουρα έγραψε ένα από τα ωραίτερα σε Μπέκικα και ο Μάρκος, έτσι. Βεβαίως, που είσαι καμένα Κάβουρα. Να βγεις να τραγουδήσεις. Ναι. Να γλυκοτραγουδήσεις, ναι. Είπες όμως τώρα για εγκεφαλικό του Γιώργου του Κάβουρα και είχα ρίξει μια ματιά στις σημειώσεις μου, έτσι, και γιατί που έχω διαβάσει, προσπαθώ να μάθω και μαθαίνω συνεχώς κάποια πράγματα για το ρεμπέτικο, αλλά. Την ίδια τύχη, με τον ίδιο τρόπο πέθανε και ο μεγάλος, η μεγάλη αυτή φωνή του ρεμπέτικου, ο Στράτος ο Παγιουμτζής, ο οποίος πέθανε από εγκεφαλικό πάνω στο πάλκο της σπηλιάς στη Νέα Υόρκη. Αυτό δεν το ξέρα, σοβαρά. Βεβαίως, το 1971. 16 του Γενάρη του 1971, ο Παγιουμτζής, ο Στράτος, που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες φωνές του ρεμπέτικου, ναι. με οπερατικό εύρος. Ένα από τα μέλη της ιστορικής τετράδας του Πειραιός, έτσι. Με Μάρκο, Δελιά, Μπάτη και ο ίδιος. Και Παγιομτζή. Ναι. Αυτός είχε, λέει, φωλιές από αηδόνια στο λαιμό του, ο Παγιομτζής. Είχε μια λαχαναγορίτικη φωνή, έτσι, ήταν απίθανη χρειά της φωνής. Ανεπανάληπτο. Αν πεις πολύ του ρεμπέτικου, όπως και ο Κάβουρας είχε το δικό του το ύφος και τη χρειά,
Αλλά ο Παγιουμτζής λέγανε αυτοί που μελετήσαν τη φωνή του ότι είχε και εύρος όπερας. Θα μπορούσε να ήταν τραγουδιστής όπερας, ας πούμε, είχε τέτοιο εύρος η φωνή του. Λοιπόν, αλλά αφού με έπιασες αδιάβαστο και μου είπες αυτή την ιστορία τώρα για τον Στράτο τον Παγιουμτζή και τη Νέα Υόρκη τη σπηλιά, θα σε πιάσω κι εγώ αδιάβαστο. Ξέρεις, πρώτα απ' όλα ο Παγιουμτζής είχε καταγωγή μικρασιατική, έτσι. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά. Από το Αϊβαλί, τη Σμυρνιό. Ωραία, λοιπόν. Παρόλα αυτά, είχε γράψει τον ύμνο του Ολυμπιακού και είχε τραγουδήσει. Το ξέρεις αυτό. Εσύ που είσαι και Ολυμπιακάκια. Εγώ ήξερα ότι ο Μητσάκης το είχε κάνει αυτό. Ο Μητσάκης ήταν εξής άρρωστος. Άστο, μην το ψάχνεις. Ναι, καμία σχέση. Ο Παγιουμτζής λοιπόν. Είσαι και Ολυμπιακάκια και δεν το ξέρεις. Εγώ είμαι Ολυμπιακάκια από πού και ω πού. Α, δεν είσαι. Λάθος, Παναγία. Όχι, καλέ. Όχι, τώρα θα βγάλουμε, τώρα θες να βγάλουμε τα προσωπικά μας εδώ. Βάζελος, παιδί μου, βάζελος. Συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Πώς μου έκανα λάθος. Ταπεινά, ζητώ συγγνώμη. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, να πούμε δύο πραγματάκια για το Carnegie Hall, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει καν. Ποιος είναι αυτός, είναι ο ναός της κλασικής μουσικής, έτσι. Πώς θα τον παρομοιάζουμε, σκεφτόμουν να δώσουμε μια έτσι ανάλογη περιγραφή με κάτι που ξέρουμε στην Ελλάδα. Είναι, ας πούμε, θα λέγαμε είναι το Ηρώδιο της Νέας Υόρκης, μπορούμε να το πούμε εκεί. Ναι. Σε κάτι πιο μοντέρνο δεν πάει να πεις, ας πούμε, Μέγαρο Μουσικής ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Σε κάτι πιο έτσι ιστορικό και εγνωσμένο. Λοιπόν, θα σου πω για το Carnegie Hall κάποια τα οποία θα σου πιάσω λίγο εγώ λιγάκι. Αφού το πέσουμε, λοιπόν, ποιος θα πιάσει τον άλλον. Ναι, κρυφτό. Αδιάβαστο. Θα σου πω ότι το Carnegie Hall άνοιξε τις πύλες του στις 5 Μαΐου του 1891. Πω. Ήτανε μία δωρεά και ένα όνειρο ενός Αμερικανο-Σκοτσέζου επιχειρηματία του Ανδρέα Άντρου Κάρνεγκη, έτσι λεγότανε. Ναι. Λοιπόν, έδωσε και το όνομά του λοιπόν ο Κάρνεγκη. Έδωσε το όνομά του, ναι. Ο οποίος έκανε την περιουσία του, αν θες ξέρεις ότι το Πίτσμπουργκ εδώ, την πόλη της Αμερικής, στο λένε Ohio, ναι. Στυλ, έτσι, όχι στο Χάιο, στη Πενσιλβάνια πάνω. Αχα. Τη λένε Στυλ, έτσι, Στυλ, αυτή η πόλη του Σιδήρου. Ναι. Έκανε την περιουσία του με το Σίδηρο αυτός και έκανε το, Carnegie Hall, το οποίο στην πρεμιέρα του Carnegie Hall, στις 5 Μαΐου του 1891, είχε προσκαλέσει, είχε γεμίσει το θέατρο από τους μεγάλοι, από την ελίτ, ας πούμε, της Νέας Υόρκης, με ένα εισιτήριο ενός δολαρίου τότε ήταν το εισιτήριο. Ναι. Όλοι για την κλασική παρουσίαση, εν πάση περιπτώσει, του προγράμματος. Είχε προσκαλέσει τον Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι διεύθυνε κλασική ορχήστρα στο Carnegie Hall στις 5 Μαΐου του 1891. Από εκεί και μετά το χώρος αυτός έγινε ναός, όπως είπες, μουσικής. Ο Σεργέι Ραχμάνινοφ, ο Καρούζο, η Κάλλας, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Μπομπ Ντίλαν, η Τζοάν Μπαέζ, όλοι. Και το 1965, τον Ιούνιο, ποιος εκεί, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Αλήθεια. με το θείος ο Χατζηχρίστου. Ήμουν στην παράσταση, ήταν η πρώτη φορά και η τελευταία που είδα, είχα μανία να πάω να δω τον Καζαντζίδη. Εγώ ήμουν 2 χρόνια στην Αμερική τότε. Ναι. Είχα να δω τον Καζαντζίδη που τον λατρεύαμε όλη εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 60. Και τον είδα για πρώτη και τελευταία φορά που τον έχω δει να τραγουδάει ζωντανά στη σκηνή. Μα γενικά ο Στελάρας δεν έμπαινε στη διαδικασία να βγει σε δημόσιες έτσι παρουσίες κλπ. Ήταν λιγάκι περίεργος. Το απέφευγε αυτό. Δεν μου λες τώρα, το 65 λες, έτσι. Το 65, φαντάζομαι, Ιούνιο του 65. Φαντάζομαι από κόσμο τι θα γινόταν τότε, έτσι. Έδωσε 3 παραστάσεις Νίκο στο Κάρνεγκη, στη μεγάλη αίθουσα του Κάρνεγκη, γιατί το Κάρνεγκη, όπως ξέρεις, έχει 3 αίθουσες. Είναι η μία μεγάλη, η μία μεσαία και η μία μικρή. θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί όλα αυτά που τα ξέρω τώρα, κοίταξε, για να μην σου κάνω τώρα το σοφό, όλα αυτά τα έχω να μελετήσει. Να τον κάνεις γιατί είσαι, άντε, πάμε παρακάτω. Όχι Νίκο, είσαι. Όλα αυτά τα όλα αυτά λέω, γιατί όταν ανεβάσαμε κι εμείς για πρώτη φορά το ρεμπέτικο, όταν το βάλαμε στο Carnegie Recital Hall, που ήταν μία από τις 3 αίθουσες αυτές, έπιασα να μελετήσω και εγώ την ιστορία αυτού του χώρου για να δώσω και μία διάσταση, ας πούμε, και για μένα αλλά και για αυτούς που θα διαβάσουν κάποια πράγματα που κάποια στιγμή θα γράψω, ότι σε τι χώρο μπήκε το ρεμπέτικο το 1979
με μένα και την Έλλη Πασπαλά. Ναι, εγώ τώρα όμως θα σε μαλώσω, γιατί στην προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε πριν από κάποιους μήνες, 5-6 μήνες πρέπει να είναι, μου ξαναείπες ότι πρέπει να γράψω. Δεν έχεις αρχίσει ακόμα να γράφεις. Έχω αρχίσει. Εντάξει, γι' αυτό έχω μελετήσει αυτά τα πράγματα, γιατί θεωρώ ότι όταν αν πω, ας πούμε, ότι το 1979 το ρεμπέτικο από τα καταγόγια και τα μαγαζιά της νύχτας μπήκε στο Carnegie Recital Hall όχι μόνο σαν τραγούδι, αλλά σαν πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή, εμείς δεν πήγαμε για να τραγουδήσουμε ρεμπέτικα στο Carnegie. Θεωρήσαμε τουλάχιστον ότι θέλουμε να το παρουσιάσουμε με έναν τρόπο που να πούμε στον κόσμο ότι κοιτάξτε, το ρεμπέτικο δεν είναι το τραγούδι του περιθωρίου ή το παράνομο που πολλοί νομίζουν ότι είναι, που δεν είναι καθόλου, διότι οι ρεμπέτες δεν πιστεύανε ότι ήταν αυτό το τραγούδι. Αυτό τα είπα αργότερα, έγινε αυτός ο χαρακτηρισμός από κάποιους λανθασμένα. Θέλαμε να πούμε ότι το ρεμπέτικο είναι μέρος του πολιτισμού μας. Βέβαια δεν είμαστε οι πρώτοι. Είχαμε προηγήθηκε ο Χατζηδάκης το 1948, όταν έκανε αυτή την περίφημη διάλεξη τότε για το ρεμπέτικο. Βγήκε και από την απαγόρευσή του. Βγήκε από την αφάνεια και μπήκε στα σαλόνια, και μάλιστα νομίζω μπορεί να το έχω ξαναπεί και την άλλη φορά που μιλούσαμε, και έχει γραφεί βέβαια, ότι ο Χατζηδάκης ήταν μόλις 24 ετών τότε. Ναι. Και ήταν μεγάλο αυτό που έκανε, να βάλει σε ένα χώρο να πει ότι το ρεμπέτικο είναι μέρος της κληρονομιάς μας, και να το φέρει στα σαλόνια και να φέρει την Μπέλου και τον Μπαμβακάρη, ας πούμε, στο Μετροπόλ, νομίζω ήταν αυτό το θέατρο Μετροπόλ, αν δεν κάνω λάθος, που έκανε τη διάλεξή του. Τον απειλήσαν, απειλήθηκε η ζωή του Χατζηδάκη τότε. Είπανε η αστυνομία, είπε στη μάνα του, κοιτάξτε, κρατήστε τον μέσα για μερικές μέρες, κάνα μήνα, ας πούμε, γιατί απειλείται η ζωή του με αυτό που έκανε. Αποπεριθωριοποιεί το ρεμπέτικο, ορίστε. Μεγάλο τόλμημα τότε. Λοιπόν, 1979, 1979, ναι. Πάμε λίγο στην ιστορία αυτή, με το πώς μπήκε το ρεμπέτικο στο Carnegie, και έχοντας διαβάσει τις σημειώσεις που μου έστειλες, βλέπω ότι 3 χρόνια νωρίτερα υπήρξε και μια παρουσίαση του Δημοτικού Τραγουδιού το 1976, το Νοέμβριο. Μπράβο, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο. Για πάμε να τα πιάσουμε αυτά ιστορικά. Το 1976 έγινε, βάλαμε με την ελληνική, τότε με το 1976 ήταν με την ελληνική λαϊκή χοροδία της Νέας Υόρκης, που είχε ιδρύσει ο Θεοδωράκης εδώ, την ιστορία αυτή νομίζω την έχω πει, για να συμμετέχει σε ένα ντοκιμαντέρ του Ζήλντα Σεν και της Μερλίνα Μερκούρη που αναφερόταν στο Πολυτεχνείο. Ήταν και η αφορμή που μπήκα εγώ στο τραγούδι τότε. Αυτό έγινε το 1974. Εσύ επηρεασμένος από τα γεγονότα τότε της δικτατορίας και λοιπά, έτσι, αυτό εννοείς. Βέβαια, ήταν μετά το Πολυτεχνείο ο Θεοδωράκης ήρθε εδώ το 1974 μαζί με την Ντασέν και τον Μερκούρη, έκανε ένα κάλεσμα στη Νέα Υόρκη. Παιδιά, είμαστε στον Παράδεισο. Ο Παράδεισος ήταν το εστιατόριο το γνωστό στο Μανχάταν, ελληνικό, και εκεί μέσα μαζευτήκαμε και 100 άτομα περίπου, ας πούμε, και μας είπε ότι θέλουν μια χοροδία να συμμετάσχει, ας πούμε, σε ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρω στο Πολυτεχνείο, και είχαν επώνυμους ηθοποιούς Αμερικανούς οι οποίοι μιλούσαν για την Χούντα, ώστε να γίνει γνωστή ο βίος και η πολιτεία της στην Ελλάδα από επώνυμους, και μέσα από αυτή τη διαδικασία, με τη χοροδία αυτή, μπήκα και εγώ για πρώτη φορά στο τραγούδι, που είχε σαν αποτέλεσμα το 76 η χοροδία που φτιάξαμε εκεί, συνεχίζοντας στην αρχή με την διεύθυνση του Γιάννη Γλέζου όταν ο Θεοδωράκης έφυγε, και αργότερα με τη διεύθυνση της Έλλης Πασπαλά, το 76 βάλαμε στο Carnegie Hall για πρώτη φορά το δημοτικό τραγούδι. Το 77 βάλαμε μια συναυλία αφιέρωμα στο Θεοδωράκη. Αυτό δεν ήταν κάτι περίεργο, γιατί ο χώρος αυτός ήταν για αυτού του είδους εκδηλώσεις. Και το 79 βάλαμε το ρεμπέτικο. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα για να μην μονοπολίσουμε τον κόσμο, να ακούσουμε λίγο. Γιατί για να μπει το ρεμπέτικο το 79, όπως μας λέει, στο Carnegie Hall, είχαν προηγηθεί κάποιες δικές σας περιπέτειες, ηχογραφήσεις, πρόχειρες μέσα σε σπίτια, μέσα σε γκαράζ, με υποτυπώδη μηχανήματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Πώς να περάσει η βραδιά», που είναι ηχογραφημένο κατά αυτόν τον τρόπο, και μετά θα ήθελα, Γρηγόρη μου, να μας πεις την ιστορία πώς γράφονταν και κάτω από ποιες συνθήκες αυτά τα τραγούδια, έτσι. Ωραία.
Είναι η εκπομπή «Ωρα Ελλάδας», εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, σήμερα 5η 21 Οκτώβριου του 2021. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την άλλη άκρη της γης, από τη Νέα Υόρκη, τον Γρηγόρη Μανινάκη, ένας μουσικός ο οποίος σε διεθνές επίπεδο έχει αναγνωριστεί η δουλειά του και ιδιαίτερα και κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έχει κάνει γύρω από το ρεμπέτικο. Για το ρεμπέτικο συζητάμε σήμερα, το πώς αυτό μπήκε το 1979 στο Carnegie Hall. Δικό σου, Γρηγόρη, πάρ' το. Η μπάλα σε σένα. Το τραγούδι αυτό, καταρχήν, οι ακροατές θα έχουν καταλάβει ότι η ηχογράφησή του δεν είναι σε στούντιο. Είναι στο υπόγειο ενός σπιτιού ενός φίλου που έπαιζε μπουζούκι και με μια κιθάρα. Πολύ καλή ηχογράφηση, εμένα μου φάνηκε πάντως. Μην... σχετικά καλή, αλλά βέβαια δεν είναι ποιότητας, ας πούμε, αυτά που ακούμε συνήθως. Θέλω για να μην παρεξηγηθούμε. Στην υπόγα, λοιπόν. Στην υπόγα. Στο υπόγειο, λοιπόν, επειδή μαζευόμαστε πότε-πότε και συζητούσαμε και γράφαμε κάποια τραγούδια που μας αρέσανε και αυτό το γράψαμε εκεί στο υπόγειο ενός φίλου που έπαιζε μπουγή στο Bayside εδώ της Νέας Υόρκης, ξέρεις που είναι αυτή η περιοχή. Α, ξέρω. Εγώ με το ρεμπέτικο ασχολήθηκα, δηλαδή έμαθα για το ρεμπέτικο μάλλον, δεν ήξερα πολλά πράγματα και εδώ είναι και ένα σημείο που θα ήθελα να θίξω ότι τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένας επώνυμος και φημισμένος τραγουδιστής, αναφέρομαι στον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος το 1975 έβγαλε αυτό τον κλασικό δίσκο πλέον, 50 χρόνια ρεμπέτικο. Ναι. Από αυτόν τον δίσκο το 1975 άρχισα να ακούω ρεμπέτικα. Εγώ μ' αρέσαν αυτά τα τραγούδια. Επειδή ασχολιόμουν και από παιδί έτσι λίγο με το ψάλσιμο, αυτό οι δρόμοι του ρεμπέτικου έτσι ήταν κοντά σε αυτό στα ακούσματά μου. Mm-hmm. Και τότε άρχισα να, όχι να τραγουδάω, άρχισα να το ακούω. Δεν ήξερα εγώ το 75 ότι θα τραγουδήσω, ας πούμε, κάποια στιγμή σε μπουάτ και σε συναυλίες. Αυτό δεν ήταν στο μυαλό μου καθόλου τότε. Ήμουν φοιτητής, είχα σχέδια μπροστά μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει τότε έμαθα το ρεμπέτικο. Άρχισα να το ακούω, μ' άρεσε, άρχισα να το τραγουδάω, όπως αυτό που άκουσε τώρα μαζευόμαστε και τραγουδούσαμε με τους φίλους. Το 82, μάλλον το 81 που ανοίξαμε την πρώτη μπουάτ, το μικρό κόσμο στη Νέα Υόρκη μετά τη δικτατορία, τότε αρχίσαμε να τραγουδάμε με την Πασπαλάικη, βάζαμε συνήθως, ακόμα είμαστε στο πολιτικό τραγούδι από μινάρια, ας πούμε, της Χούντας και του Πολυτεχνείου, αλλά κάθε φορά βάζαμε και λίγα ρεμπέτικα μέσα στο πρόγραμμα. Το 82 γνώρισα τον Κώστα το Φέρι, ο οποίος ήρθε και μας επισκέπτηκε στην Μπουά το Μικρόκοσμο και μάλιστα την ώρα που όταν παίζαμε το ρεμπέτικο. Και γίναμε φίλοι, του άρεσε η παρέα μας, είμαστε νέα παιδιά,
του άρεσε ότι ασχολιόμαστε με το ρεμπέτικο. Τότε ήταν και στη διαδικασία που θα γύριζε το κλασικό φιλμ, το... το ρεμπέτικο, ναι, το 83 βγήκε το ρεμπέτικο, οπότε είναι ένα χρόνο πριν. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν μπήκα πιο πολύ ακόμα στο ρεμπέτικο και ένα άλλο που ίσως δεν γνωρίζεις, δεν είναι θέμα αδιάβαστο, απλώς δεν νομίζω θα έτυχε να το ακούσεις αυτό, ότι το 82 πέρασε από το μικρό κόσμο μία ομάδα Αυστραλών, οι οποίοι ήταν για λογαριασμό του BBC, γυρίσανε όλο τον κόσμο ψάχνοντας ή μάλλον ψάχνοντας πώς παίζεται και πού παίζεται το ρεμπέτικο. Λοιπόν, γυρίσανε ένα ντοκιματέρ το οποίο υπάρχει σήμερα στο BBC και λέγεται το ρεμπέτικο, με αφηγητή τον Άντονι Κουίν. Αρχίζει το ντοκιματέρ αυτό, είναι περίπου μια μισή ώρα, αρχίζει από το μικρό κόσμο της Νέας Υόρκης με εικόνα την παρέα μας στη ρεμπέτικη, εγώ και η Πασπαλά τραγουδάμε το Μινόρε της Αυγής. Ναι. Προχωράει σε όλη την Ελλάδα για το ρεμπέτικο, πάει στην Αυστραλία εκεί που το τραγουδούσαν οι Έλληνες, μιλάει για το ρεμπέτικο, για την ιστορία του ρεμπέτικου και κλείνει το ντοκιματέρ αυτό πάλι στο μικρό κόσμο, Ντίτμαρς και 35 δρόμους στα Αστόρια, έχοντας πάλι τη δική μας την παρέα, τραγουδώντας το 5 χρόνια δικασμένος του Μάρκου. Λοιπόν, βλέπω τώρα εγώ, γιατί καθότι μιλάς, εγώ ψάχνω λίγο στο YouTube το εργαλείο μας, έτσι, και βλέπω για το ντοκιμαντέρ όντως Rebetica, The Blues of Greece του BBC. Μπράβο, και άμα το βάλω, θα δω, είναι narration of Anthony Quinn, οπότε ακριβώς αυτό είναι. Αν ανοίξει την πρώτη σκηνή, το πρώτο τετράλεπτο, λοιπόν, γιατί νομίζω στο YouTube θα το βρεις σε κομμάτια, δεν είναι ολόκληρο. Ωραία, έχω κλείσει τον ήχο. Όχι, στο Daily Motion το έχει ολόκληρο. Οπότε έχω μπει εκεί και λέει Rebetica, The Blues of Greece, Anthony Quinn, BBC. Ωραία, ναι. Άμα σου πω ότι εγώ που τα έχω παρακολουθήσει όλα αυτά, ναι, δείχνει τώρα, ξεκινάει με το άγαλμα της ελευθερίας. Τραβηγμένο μέσα από το καράβι. Θα δεις την ταμπέλα Πασπαλά Μανινάκης. Ναι, ναι. Λοιπόν, βάλτε παιδιά όσοι είναι Daily Motions, Rebetica, The Blues of Greece, BBC και θα δείτε αυτό που βλέπουμε και εμείς, έτσι, για να δώσουμε και μια εικόνα. Α, και εδώ σε κάποια πλατεία με τα Περιστέρια ένας καπνίζει. Αστόρια εδώ, Fruit Market. Αστόρια είναι αυτό. Είναι Αστόρια, έτσι. 35 δρόμους και Ντίτμαρς. Πω, δεκαετία του 80 τώρα, έτσι. Μάλιστα. Ένας ιερωμένος. Εικόνες, εντάξει, όποιος μπορεί να... Η μουσική από πίσω, ακούς μουσική? Δεν, όχι, το έχω κατεβάσει για να μην... Το έχεις μεταβάσει. Είναι το ταξίμι από το Μινόρε της Αυγής. Λοιπόν, περίμενε. Α, δεν ακούγεται εδώ τώρα, κάτι έχουν. Α, όχι, έχει η αφήγηση του Άντονι Κουίν. Ρεμπέτικα, να, σε βλέπω. Ωραία. Μαυρογεννάτο, έτσι, και το κεφάλι γεμάτο μαλλί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μια ωραία εμπειρία αυτή που ζήσαμε από τώρα και όποιος το έκανε μαζί μας αυτό το ταξίδι έβαλε και την εικόνα μέσα σε όλα αυτά που λέμε. Λοιπόν, με Έλλη Πασπαλά, λοιπόν, έτσι. Τότε αρχίσαμε με την Έλλη. Η Έλλη έμεινε για λίγο, βέβαια. Ήταν τότε που αρχίσαμε την ελληνική λαϊκή χοροδία το 1974 μέχρι το 1982-1983, γιατί το 1982 το καλοκαίρι, γυρνώντας στην Ελλάδα, η Έλλη γύρισε στην Ελλάδα, αφού είχαμε περάσει πρώτα από την Ιθάκη, όπου πήραμε μέρος στο φεστιβάλ της Ιθάκης με το δήμαρχο τότε, τον Αρσένη. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Αυτή ήταν, ναι. Ναι, μέχρι και το 82 την άνοιξη η Έλλη ήταν στην Νέα Υόρκη, από εκεί και μετά είναι η καριέρα της σε συνεχής και στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε πάλι σε εκείνο το Νοέμβρη του 79, στην συναυλία στο Carnegie Hall, να μας μιλήσεις για τον κόσμο που ήρθε, για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε. Δηλαδή ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο έχει καταγραφεί και έχει περάσει στην ιστορία και είναι καλό να το αναδείξουμε με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, με τον τρόπο με τον οποίο πέρασε στην ιστορία και τι έλεγαν πιθανόν και Αμερικάνοι οι οποίοι είχαν έρθει εκεί απλά για να δουν και να μάθουν και να πληροφορηθούν γύρω από αυτόν τον τρόπο έκφρασης. Ένα από τα... Μια στιγμή από την συναυλία αυτή ήταν σοκαριστική για μένα, όχι με την κακή έννοια, θα σου πω, είναι και λίγο... όταν βγήκα σε σκηνή να τραγουδήσω, το πρώτο τραγούδι που είχαμε επιλέξει ήταν το παραπονιάρικο του Χατζηχρίστου. Λοιπόν, όπως βγαίνω σκηνή
Και είχαμε κάνει και σαν η απειρία μας, εν πάση περιπτώσει, γιατί είμαστε άπειροι τότε. Κάναμε το λάθος, αν θες, να μην βάλουμε την ορχήστρα έτσι όλους σε ένα ημικύκλιο καθιστή, αλλά είχαμε βάλει την ορχήστρα ανακάθετε, 4-5 όργανα, και εμείς τραγουδούσαμε όρθιοι, που ήταν κάτι πολύ περίεργο. Αλλά ήταν λάθος και από την απειρία μας. Εν πάση περιπτώσει, όταν βγήκα να τραγουδήσω και βγήκα μπροστά, μόλις πάω να τραγουδήσω, βλέπω στην πρώτη σειρά του Carnegie Recital Hall το Σταύρο Ξαραχάκο και παθαίνω σοκ. Σου κουπήκαν τα πόδια. Δεν μπορώ να παθαίνω σοκ, γιατί ήταν η πρώτη φορά που έβγαινα να τραγουδήσω δημόσια σε ένα τέτοιο χώρο, και όταν στον Ξαραχάκο μπροστά σου, ας πούμε, τον είχαν φέρει κάποιοι φίλοι και δικοί μου φίλοι που ήταν γνωστός, σε πάρει περιπτώσει. Οπότε λες εσύ τι κάνω εδώ τώρα, τι κάνουμε παιδιά, πώς φεύγουμε από εδώ. Ήταν ένα από τα, αν θες, από τα παραλυπόμενα της βραδιάς, ας πούμε, αυτά. Αλλά σιγά σιγά συνήρθα. Δηλαδή μετά το πρώτο τραγούδι, μετά θυμάμαι τραγούδισα το, για να θυμηθώ τώρα, του Χτούντα το, πώς λεγόταν, ρε παιδί, ένα τραγούδι του Χτούντα που ήταν λίγο αμανεδιάρικο. Περσεφόνη μου γλυκιά. Λιγάκι, και ποιο το? Περσεφόνη μου γλυκιά. Όχι, 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 ένα άλλο που είναι πιο αργό. Είναι όχι πέντε Έλληνες στον Άδερ, παιδί μου. Το Χάρο τον Αντάμωσαν. Το Χάρο τον Αντάμωσαν, 5-6 Χασικλίδες και λοιπά. Και το, να το ρωτήσουν πώς περνούν στον Άδη οι Μερακλίδες. Που ήταν έτσι και λίγο αμανεδιάρικο, λίγο πιο αργό, λίγο πιο βυζαντινό. Εκεί βρήκα λίγο τον εαυτό μου και από εκεί και μετά συνήρθα. Αλλά θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η σκηνή με τον Ξαρχάκο στην πρώτη σειρά του. Θυμάσαι ποιοι άλλοι ήταν μαζί σου εκεί σε αυτή τη βραδιά μουσική? Ναι, βεβαίως θυμάμαι, βεβαίως, πώς να ξεχάσω. Είχαμε καταρχάς έναν καθηγητή μουσικολογίας από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ο οποίος Ελληνοαμερικανός, ο Σωτήρης Τσιάνης λεγότανε, το είχε κάνει Σαμ Τσιάνης. Σαμ Τσιάνης, ναι. Σαμ Τσιάνης, ο οποίος έπαιζε σαντούρι. Και ξέρεις, το σαντούρι είναι δισεύρετο στη Νέα Υόρκη, δεν βρίσκεις. Τότε ήταν ένα σαντούρι ο Σαμ Τσιάνης και άλλο ένα στη Φιλαδέλφια, κάποιος Ρούσος. Και σήμερα δηλαδή δεν βρίσκεις σαντούρι στη Νέα Υόρκη. Και κατά περίεργο τρόπο. Καλά, ούτε και στην Ελλάδα δεν βρίσκεις εύκολα σαντούρι σήμερα, αλλά. Και κατά περίεργο τρόπο δεν βρίσκεις ούτε ακορντεόν πλέον στη Νέα Υόρκη. Βρίσκεις αυτό το keyboard. Βέβαια, γιατί βγήκε τώρα τα πλήκτρα, το keyboard αυτό. Και δημιουργεί το ακορντεόν με έναν έτσι. Ωραίο ακορντεόν έπαιζε ο πρώην πεθερός μου, Μάικ Ντάνιελ. Ήταν φοβερός, έτσι. Α, βεβαίως. Βεβαίως, ήταν βεβαίως, φοβερός και τρομερός. Αλλά από αυτή τη γενιά και μετά δεν βρίσκεις ακορντεόν. Από τότε που βγήκε το keyboard, το ακορντεόν εξαφανίστηκε. Δηλαδή εντάξει, στην Ελλάδα βρίσκεις. Εδώ δεν βρίσκεις πια. Πάση περιπτώσει. Ήταν λοιπόν ο Σαμ Τσιάνης που έπαιζε σαντούρι, ο οποίος είχε ηχογραφήσει μέχρι κλασικά κομμάτια με το σαντούρι. Ήταν η διατριβή του, από ό,τι μας είχε πει, που είχε πάρει το δοκτοράτο τότε, ήταν πάνω στο Τσάμικο. Είχε κάνει έρευνα την ιστορία και λοιπά και λοιπά. Και έβαλε το Τσάμικο στο κλασικό τραγούδι, δηλαδή με τέτοιο ρυθμό για το σαντούρι, πώς κόλλησε γενικά? Κοίταξε, στο... αυτά τώρα δεν ξέρω. Βυσαντινό... Ήτανε με την, τον είχε πάρει κάποιος κλασικός συνθέτης και τον έβαλε να παίξει, ας πούμε. Δεν πήγε μόνος του, δεν το έκανε αυτός ο μόνος του. Ωραία, ήταν, λοιπόν, είναι ο Σαμ Τσιάνης, για να μην τους ξεχάσουμε, να τους πούμε όλους. Ο Σαμ Τσιάνης λοιπόν ήταν ο σαντούρι, ο Νίκος ο Σοφός έπαιζε βιολί, ο οποίος ακόμα παίζει εδώ στην Νέα Υόρκη, από την ΚΟ, κατάγεται από την ΚΟ. Στην κρατάτε επαφές, επικοινωνία και λοιπά, μιλάτε βεβαίως, ακόμα βεβαίως με τον Νίκο, δουλεύουμε και μαζί ακόμα πολλές φορές. Ωραία. Επίσης ήταν ο Σωτήρης ο Σακούλας, ο οποίος έπαιζε κιθάρα, ήταν ηλεκτρολός μηχανικός, φοιτητής τότε, αλλά έπαιζε κιθάρα. Ο Γιώργος ο Θάνος έπαιζε ακορντεόν και αυτός φοιτητής εδώ τότε στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος όμως είχε ζήσει και στην Αργεντινή και είχε μάθει το ακορντεόν στην Αργεντινή. Μπράβο. Και μπουζούκι έπαιζε ο ένας Παναγιώτης Θωμάκος λεγότανε, ο οποίος ήταν αυτοδίδακτος μουσικός, λαϊκός μουσικός εδώ στην Αιούρ και ο οποίος είχε το ύφος του ρεμπέτικου. Ναι. Αυτή ήταν η ομάδα μας. Μανιάτης και φυσικά εγώ, έτσι. Εγώ με την ναι, από εκεί περίπου καταγόταν. Ναι, από εκεί καταγόταν. Και εγώ με την Πασπαλά τραγουδήσαμε. Λοιπόν, γέρασες και πιάτες αγαπώ. Μάρκος Βαμβακάρης τώρα, η επόμενη ερμηνεία. Α, και... ναι, αυτό έχει, πρέπει να μιλήσουμε για αυτό. Τραγουδιά. Κάτσε να το ακούσουμε και θα τα πούμε όλα. Εντάξει.
ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Ή να σου πω εγώ τι σκέφτομαι, ό,τι σκεφτόμουν από τότε που το άκουγα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το ηχογραφήσαμε το 2002 σε ένα δίσκο με ρεμπέτικα που είχα βγάλει εδώ, που λεγόταν η Μπόμπα, γιατί είχε και το τραγούδι την Μπόμπα του 45 του Ρούκουνα. Εν πάση περιπτώσει, μπορείς να φανταστείς πιο σκληρές λέξεις που μπορεί να πει ένας άντρας σε μια γυναίκα? Δεν σε θέλω πια, δεν είσαι ωραία, γέρασες και πια δεν σε αγαπώ, αγάπησα καλύτερη και νέα κλπ. Ναι. Συνήθως βέβαια ο Μάρκος αποθέωνε τις γυναίκες σαν παρουσία, δηλαδή τα τραγούδια του ήταν αποθεωτικά, έτσι. Και αποθεωτικά αλλά και σκληρά. Δηλαδή, ναι. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο σκληρό που μπορεί να πει κάποιος άντρας σε μια γυναίκα. Ναι, ναι. Αυτό όντως διαφέρει. Γέρασες και πια δεν σε αγαπώ. Ναι. Ο Μάρκος ήταν άνθρωπος, είχε πάθος, ας πούμε, με τη δουλειά του, με τα τραγούδια του, αλλά και με τις γυναίκες. Γι' αυτό βλέπεις τραγούδια, τρυφερά τραγούδια που είχε γράψει για γυναίκες, όπως λες, «Χαράματα ή ορατρής, θα έρθω να σε ξυπνήσω», ας πούμε, που τις λέει σε μια, ας πούμε. Ή «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν», ας πούμε. Και απ' την άλλη, ήθελα να ήμουν Ερακλής όταν σε πρωτοείδα, να ακούσω σούβοβα την κεφαλή σαν τη Λερναία Ήδρα. Δηλαδή, οι ακραίες. Και η άτακτη επίσης και αυτή έχει έτσι έναν επικριτικό στίχο, θα έλεγα. Και γενικά θα έλεγα, ο πόνος αυτός, ο πόνος που δημιουργεί ο έρωτας, εν πάση περιπτώσει, και αν πληγωθείς από μια γυναίκα, οι ρεμπέτες γενικά ήταν, ας πούμε, πολύ, πώς το πω, αυθεντικοί, άμεση. Και είχαν μια αλήθεια, τα συναισθήματά τους δηλαδή εκφραζόταν με μια τέτοια γραφικότητα, όχι γλαφυρότητα μάλλον, γραφικότητα, γλαφυρότητα, και είχαν μια αλήθεια σε αυτά που λέγανε. Εγώ λέω είναι τα τρία αλφα, είναι τρία αλφα, αυθεντικότητα, αμεσότητα και αλήθεια. Αυτά έχει το ρεμπέτικο και ζει τόσα χρόνια, Νίκο μου. Σκέψου πόσα χρόνια αυτά τα τραγούδια, πόσα χρόνια ζουν και τραγουδιούνται ακόμα και σήμερα. Πόσες ρεμπέτικες κομπανίες υπάρχουν ακόμα και στη Νέα Υόρκη σήμερα. Θυσιάζουν τα 100 χρόνια. Έτσι. Αύριο θα είναι περίπου, θα είναι τόσα χρόνια και θα είναι, ναι, ακριβώς 100 χρόνια αν αρχίσουμε από την κλασική περίοδο του 1920 περίπου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω και σήμερα υπάρχουν παρέες παιδιών εδώ στη Νέα Υόρκη που κάθε μια φορά την εβδομάδα κάπου βρίσκονται και παίζουν ρεμπέτικα. Στις 13 Νοεμβρίου... Ενθαρρυντικό αυτό. Ευκαιρία, 13 Νοεμβρίου έχω μια μεγάλη παράσταση ρεμπέτικου που δεν έχει καμία σχέση, δεν οργανώνεται από καμία ελληνική οργάνωση ή ελληνικό σύλλογο ή από κάτι Ομοσπονδίες που έχει σχέση με Ελλάδα. Λοιπά, ναι. Είναι από το New York State Council of the Arts, από το Arts Endowment την κρατική οργάνωση που προωθεί τον πολιτισμό και την κουλτούρα. Από καθαρόιμους αμερικανικούς οργανισμούς δηλαδή, έτσι, καμία σχέση με την Ελλάδα. Ακριβώς, καθαρόιμους οργανισμούς. Και έχουμε μια ομάδα, ας πούμε, μια ωραία ορχήστρα με ούτι, με βιολί, με μπουζούκι, με κιθάρα και με φωνές που θα κάνουμε στις 13 Νοεμβρίου σε ένα θεατρικό χώρο που δεν έχει καμία σχέση. Πού, σε ποια περιοχή? Στο Μπρούκλιν, είναι σε ένα χώρο που λέγεται Ρουλέτ. Είναι χώρο που παρουσιάζει συναυλία. Πάρα πολύ ελληνισμό και ιστορία. Η Μπρούκλιν θα έρθουν βέβαια Έλληνες. Πιστεύω θα έρθουν Έλληνες στην παράσταση, αλλά θέλω να πω η οργάνωση γίνεται από ξένους. Ναι. Δηλαδή έχει το ρεμπέτικο ακόμα και έχει θέση και μέσα στην αμερικάνικα σύγχρονη κουλτούρα, ας πούμε, και παρουσιάζεται κατά καιρούς εδώ και εκεί. Ωραία, όμορφα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ιδιαίτερη πατρίδα σου, όπου μαζευτήκατε μια παρέα το καλοκαίρι τώρα που μας πέρασε και είπατε ένα όμορφο τραγούδι του Γιώργου του Μητσάκη, το «Θα σου φύγω». Είπαμε μια σειρά από τραγούδια. Είπαμε 11, γραφήσαμε 11 τραγούδια, 6 μπαλάντες και 5 ρεμπετοειδή. Ένα από αυτά είναι αυτό του Μητσάκη, το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Από τόσα τραγούδια που έχω ακούσει και έχω τραγουδήσει, αυτό το τραγούδι του Μητσάκη δεν το ήξερα. Το άκουσα δηλαδή μέσα στο τελευταίο χρόνο. Μου άρεσε τόσο πολύ που με την παρέα αυτή που λες, με τον Χρήστο τον Βιδινιώτη, τον Φίλιππο τον Περιστέρη και τον Κώστα τον Αραβατινό, τα παιδιά που συμμετείχαν στο δίσκο αυτό ή στα τραγούδια που ηχογραφήσαμε. Αποφάσισα λοιπόν ότι και αυτό το τραγούδι του Μητσάκη θέλω να το βάλω μέσα στα ρεμπέτικα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, εμένα τουλάχιστον. Ελπίζω να αρέσει και στους ακροατές. Και
Για μένα ήταν άγνωστο, ίσως για τους Σόκρατες δεν ήταν τόσο άγνωστο, οπότε μπορώ να κάνω λάθος. Ωραία, είναι ένα χασάπικο του Γιώργου Μητσάκη, το 46 φωνογράφηκε για πρώτη φορά. Ντουέτο με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Πάμε να τα ακούσουμε στη δική σας εκδοχή. Κλασικό ντουέτο αυτό, δηλαδή μοναδικό ντουέτο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε στη δική σας εκδοχή, έτσι. Πάμε. θα σου φύγω με καιρό και θα ντρέπομαι που κάποτε σ' αγάπησα. Δεν είναι σκληρό όπως το Βαμβακάρι, αλλά πάλι έχει πόνο μέσα, έτσι. Μεγάλο. Γι' αυτό λέω, για την, αυτή την αμεσότητα που έχει το ρεμπέτικο μου, που από αυτό είναι η δύναμή του, ας πούμε. Τι να πω, όπως έλεγε ο Φέρης, ο στίχος του ρεμπέτου σου χτυπάει κατά κούτελα. Νομίζω το έλεγε ο Κώστας ο Φέρης, άμα σ' ακούει, νομίζω πως το είχε πει ο Κώστας. Ναι. Και μετά δεν σηκώνησε με τίποτα, βέβαια, έτσι. Πάμε λίγο πίσω στα χρόνια εκείνα των Μπουάτ στη Νέα Υόρκη, γιατί καταγράφτηκε ένα σημαντικό κομμάτι ιστορίας τότε. Και γι' αυτό σε ρώτησα και πριν για το βιβλίο, έτσι, υπομορφή επίπληξης. Έχω γράψει τρία κεφάλαια. Το επόμενο θα είναι η ιστορία των Μπουάτ. Μέχρι τώρα δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Και με φωτογραφικό υλικό υποπτεύομαι, έτσι θα συνοδευτεί το βιβλίο. Πάρα πολύ. Και, ορισμένα από κόμματα, από εφημερίδες, είναι δικά σου σχόλια. Τα πιο παλιά ίσως είναι και καλύτερα, όμως εποχές τότε που πρωτοξεκίνησε, έτσι. Ποια ήταν η πρώτη μπουάτ, να θυμηθούμε, που έγινε Νέα Υόρκη? Η πρώτη μπουάτ έγινε από το Σεραφείμ το Λάζο. Έγινε κάπου πρέπει να ήταν το 76-77, μάλλον το 77 ή το 77 θα ήταν, στην Αστόρια. Άνοιξε ο Σεραφείμ. Ο Σεραφείμ, ξέρεις, έχει ιστορία εδώ στην Νέα Υόρκη. Ο οποίος είναι ακμαιότατος ακόμα και σήμερα. Κιθαρίστας και τραγουδούσε κυρίως στυλ Χατζή. Άνοιξε την πρώτη μπουάτ στην Αστόρια. Αυτή η μπουάτ, η Λάζος μπουάτ όπως λεγότανε, το 1981 έγινε μικρόκοσμος μπουάτ. Δηλαδή εγώ και ο φίλος μου ο Σταύρος Παντονίδης, καλή του ώρα που ζει στο Σικάγο τώρα, πήραμε την μπουάτ από το Σεραφείμ και την κάναμε μικρόκοσμο. Ναι. Μικρόκοσμος ήταν το όνομα που έδωσε ένας φοιτητής φίλος μας σε ένα, ένα challenge που είχαμε κάνει και λέγαμε δώστε μας ένα όνομα, ας πούμε, να διαλέξουμε, και αυτός μας είχε δώσει το μικρόκοσμο. Έξυπνο πολύ και καλά και η ονομασία. Ο Κρήτονας, ο Βαλεράς, ο οποίος ζει στην Αθήνα, ποιος ξέρει, μπορεί να ακούει κιόλας. Ο νονός του μικρόκοσμου, λοιπόν, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο μικρόκοσμο. Μετά το μικρόκοσμο που έγινε, ήταν στο Ντίτμαρς εκεί στην Αστόρια, μετά έγινε ο μικρόκοσμος 2, έκλεισε, γιατί δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε. Ο Σταύρος, ο φίλος μου που τον ανοίξαμε μαζί, έφυγε, πήγε στο Σικάγο, εγώ ήμουν μόνος μου, δεν μπορούσα να το κρατήσω. Άνοιξε ένας άλλος μικρόκοσμος, από φίλο πάλι, πιο κάτω, σε 2-3 τετράγωνα πιο μακριά. Και πήγα και τραγουδούσα και στον άλλο μικρόκοσμο. Μετά το μικρόκοσμο, ή μάλλον μαζί με το δεύτερο μικρόκοσμο, άνοιξε και το ακρόαμα από το Βαγγέλη το Φάμπα. Το οποίο ήταν στο Hoyt Avenue από την αρχή ή άλλο? Ήταν στο Newtown Avenue. Στο Newtown, μπράβο, ναι. Newtown Avenue, σε μια απόσταση, δηλαδή 2 μιλίων, ας πούμε, υπήρχαν 2 μπουάτ εκείνη την εποχή. Το μικρόκοσμο. Ποιος την είχε ανοίξει, το ακρόαμα, ποιος το άνοιξε? Ο Βαγγέλης ο Φάμπας. Ο Φάμπας. Ναι, ο Βαγγέλης το άνοιξε. Μάλιστα. Ναι, μετά ο Βαγγέλης ο Βαγγέλης είχε αρχίσει στο μικρόκοσμο, πρωτού ανοίξει το ακρόμα. Είχε αρχίσει στο μικρόκοσμο, έπαιζε μαζί μας και μετά άνοιξε τη δική του μπουάτ το ακρόμα. Το ακρόμα όμως δεν το κράτησε. Το κράτησε μέχρι περίπου, θα έλεγα, 4-5 χρόνια και μετά με κάποιον άλλον φίλο του ανοίξανε το Θίασο στο Μανχάταν. Ναι. Το οποίο και αυτό έπαιζε ρεμπέτικα ενίοτε. Βεβαίως, έτσι και βραδιές. Ήταν σε όλα τα μαγαζιά αυτά. Όλα τα μαγαζιά αυτά που σου λέω, ο μικρόκοσμος 1, ο μικρόκοσμος 2, το ακρόμα και ο Θίασος είχαν το ρεμπέτικο στο πρόγραμμά τους. Όχι, είχαν μία μέρα αφιερωμένη στο ρεμπέτικο. Δηλαδή θυμάμαι στο Θίασο για παράδειγμα, παίζαμε κάθε Πέμπτη βράδυ και είχαμε ένα συγκρότημα από παλιούς μουσικούς και κάποιες τραγουδίστρες που είχαν έρθει από Ελλάδα νέες και είχαν μείνει πια στην Αμερική, είχαν φτιάξει ένα πολύ αυθεντικό συγκρότημα με ρεμπέτικα. Το 1999-2000 περίπου, για κάποιο διάστημα
το συγκρότημα του Ρεμπέτικου στο Θίασο ήταν με τον Νίκο τον Τατασόπουλο, τον οποίο, ο οποίος τώρα ζει στην Ελλάδα και είναι πασίγνωστος, έτσι. Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Ναι. Καλά, και ο Βαγγέλης ο Φάμπας είναι πασίγνωστος και έχει μια πορεία πολύ σημαντική. Ναι. Έχουν ξεπηδήξει, θέλω να πω, από αυτή την προσπάθεια άτομα και εσύ φυσικά, άτομα οι οποίοι έχουν αφήσει το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική. Στο Θίασο, από το Θίασο πέρασε και τραγουδήσαμε μαζί για κάποιο διάστημα με τον Διονύσο Σαββόπουλο και τη Μελίνα Κανά. Mm-hmm. Είχαν έρθει και από εκεί. Από το μικρό κόσμο έχει περάσει η Δόμνα Ισαμίου, η Μαρίζα Ικόχ, ο Νίκος ο Μητσοβολέας, ο Γιώργος ο Μεράντζας, τόσα ονόματα. Κόσμος και Κοσμάκης. Αυτά θα γραφτούν, Νίκο. Θα γραφτούν, Γρηγόρη μου. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε άλλο. Ξέρεις, τώρα η εκπομπή πρέπει να γίνει 2 ώρες, αλλά τέλος πάντων. Όταν θα τα γράψουμε θα τα πούμε όταν τελειώσουμε. Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα με ποιο τραγούδι λες να κλείσουμε, με την Περσεφόνη ή με τον Άσοτο? Ένα εύθυμο, ας πάρουμε την Περσεφόνη του Τούντα. Ωραία. Γρηγόρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας την άλλη Πέμπτη πάλι στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Άντε να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς. Όχι, καλημέρα, καλό απόγευμα στην Ελλάδα. Ναι, έγινε. Στο Περέα μια καμώμα του κι ωραία που σχολάει το βράδυ απ' τη δουλειά μου έχει πάρει μου και τη καρδιά. Την Ελένε Περσεφόνη με ματώνει, με πληγώνει. Σ' αγαπώ της λέγω και γελά, παίρνει δρόμο και δεν μου μιλά. Σ' αγαπώ της λέγω και γελά, παίρνει δρόμο και δεν μου μιλά. Σου πες μου δυο λογάκια να ξεχάσω τα φαρμακιά, σαν και σε δεν είναι.